Αγαπητοί τελευταίτε, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Το θέμα μας είναι ένα χωρίο που γράφει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίος Επιστολή το 12ο κεφάλαιο 15 στίχων. Χαίρι με τα χερόντων και κλαίει μετά κλεόντων. Ο Παύλος μας διδάσκει να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που κλαίνε. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι κάνουν το αντίθετο. Χαίρουν με αυτούς που κλαίνε και κλαίνε με αυτούς που χαίρουν. Η αιτία όμως που δεν χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και δεν κλαίμε με αυτούς που κλαίνε η αιτία είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που κλαίνε. Ότι πράγματι ο εγωισμός είναι που δεν μας αφήνει να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που κλαίνε, θα αναφέρω 10 παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Πρώτο παράδειγμα, είναι στα κεφάλαια 2 και 3 της γενέσεως. Εκεί μας διδάσκει ότι ο Θεός πήρε τους πρωτοπλάστους, τους έβαλε στο παράδεισο και τους είπε «Θα φάτε από όλα τα καρποφόρα δέντρα του παραδείσου». Από το δέντρο που είναι στο μέσο του παραδείσου δεν θα φάτε. Σας το δίνω για εντολή να ξέρετε ότι είμαι Θεός σας και δημιουργός σας. Αν θα παραβαίνετε την εντολή μου, να ξέρετε ότι θα πεθάνετε. Έτσι οι πρωτόπλαστοι χαιρόταν μέσα στο παράδεισο. Αλλά ο Ιωσφόρος, αυτός που κάποτε ήταν άγγελος φωτεινός, με την ανταρσία και η περηφάνειά του, έγινε άγγελος σκοτεινός, διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, αντί να χαίρεται με τους πρωτοπλάστους, τι κάνει. διαλέβει για όργανό του το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού και παραρμηνεύει τα λόγια που είπε ο Θεός. Και πλησιάζει ο διάβολος την γυναίκα, την Εύα, και μιλάει με το στόμα του όφιος και της λέγει τα αντίθετα που είπε ο Θεός. Τι, σα είπε ο Θεό να μη φάτε από όλα τα καρποφόρα δέντρα του παραδείσου. Η Εύα είπε, Ο Θεό μα είπε να φάμε από όλα τα δέντρα που είναι στο παράδεισο, αλλά από το δέντρο που είναι στο μέσο του παραδείσου δεν θα φάτε. Σα το δίνω για εντολή. Να ξέρετε ότι είμαι Θεό σα και δημιουργό σα. Για δευτέρα φορά ο διάβολο με το στόμα του όφιο παραρμηνεύει τα λόγια του Θεού. Και λέγει όχι δεν θα πεθάνετε. Ξέρει πολύ καλά ο Θεός ότι αν θα παραβαίνετε την εντολή του θα γίνεστε σαν θεοί και θα γνωρίσετε ποιο είναι το καλό και το κακό. Και αυτή η δοξασία ότι θα γίνουν σαν θεοί έσμπρωξε τους πρωτοπλάστους στην παράβαση του ρόμου του Θεού και βιώχθηκαν από το παράδεισο. Εδώ βλέπουμε ότι ο διάβορος αντί να χαίρεται με τους πρωτοπλάστους συνεχωρέθηκε και λυπήθηκε και αντί να κάνει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος χέριν με τα και κλαίιν με τα έκανε το αντίθετο χέριν με τα και κλαίει με τα Δεύτερο παράδειγμα είναι στο τέταρτο κεφάλαιο γέννησης. Μας διδάσκει εκεί ότι δύο παιδιά του Αδάμ, ο Κάιν και ο Άβελ, προσέφεραν θεσία στο Θεό. Αλλά ο Κάιν την προσέφερε τη θεσία με εγωισμό, με υπερηφάνεια. Ο Άβελ την προσέφερε με ταπείνωση. Και επέβλεψε ο Θεός επί τη θυσία του Άβελ παρά του Κάιν. Και λεπίδε και ο Κάιν πάρα πολύ. Και αντί να χαίρεται με τον αδρό του Άβελ, ο εγωσμός τον οδήγησε σε φόνο. Και μια μέρα λέγει ο Κάιν στον Άβελ να πάμε μια βόλτα στην Παιδιάδα, να δούμε τα καρποφόρα δέντρα, τα λουλούδια, τα πολλιά που κελαϊδάνε Και τα δύο αδερφάκια πηγαίνουν βόλτα στην Παιδιάδα. Και εκεί που προχωρούσαν μαζί ο Κάιν ορμάει επάνω στον αδελφό του Άβελ και τον σκοτώνει. Και γιατί τον σκότωσε, ότι τα έργα του ήταν πονηρά. Καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, τρίτο έντεκα δώδεκα στίχους λέγει ότι αυτές στην Αγγελία είναι κούσατε από αρχής, είναι αγαπόμενα λύνος. Ο καθώς κάνει εκ του πονηρού είναι και έσφαξε τον αλφόν αυτού και χάρη τίνος έσφαξε αυτόν ότι τα έργα αυτού πονερά τα δε του αδελφού, αδελφού αυτού δίκαια. Να λοιπόν, ο Κάιν σκότωσε τον αδελφόν του. Γιατί, ο εγωισμός δεν τον άφησε να χαίρεται μαζί με τον αδελφόν του. Και αντί να κάνει αυτό που λέει ο Παύλος, χαίριν με τα και κλαίει με τα κλόντων, έκανε το αντίθετο, χαίριν με τα κλόντων και κλαίει με τα χερόντων. Τρίτο παράδειγμα. Είναι στο πρώτο βιβλίο των βασιλειών. Από το 17ο κεφάλαιο μέχρι το 24ο κεφάλαιο εκεί μας διδάσκει μια τραγωδία. Με απλά λόγια θα αναφέρω αυτήν την ιστορία. Ο λαός του Ισραήλ πολεμούσε με τους αλοφίλους, με τους Φιλιστέους. Εκεί στους Φιλιστέους υπήρχε ένας δυνατός γίγκεντας άνθρωπος, ο Γολιάθ, και βλαστημούσε κάθε μέρα την παράταξη του Ισραήλ. Και έλεγε να μου δώσετε ένα δυνατό άντρα να πολεμάει μαζί μου και αν θα με σκοτώσει εμεί θα είμαστε δούλοι σε εσά. Αν εγώ θα τον σκοτώσω θα είμα, είσαστε εσείς δούλοι σε μας. Ο βασιλιάς Σαούλ και όλος ο λαός του Ισραήλ φοβήθηκαν από αυτόν τον δυνατό το άντρα των Φιλιστέων. Τότε ο Σαούλ, ο βασιλιάς, έδωσε μια διαταγή στο λαό και είπε «Όποιος άνδρας θα πάει να πολεμήσει και να σκοτώσει τον Γολιάθ, θα του δώσω για γυναίκα τη δικατέρα μου Μελχόλ». Και αυτή η διαταγή διεδόθηκε σε όλον το λαών του Ισραήλ. Του άκουσε και ένας τσομπανάκος που βοσκούσε τα πορβατά του, ο Δαβίδ. Και πηγαίνει και λέγει στον Σαούλ, εν ολίγης αναφέρω, λέγει στον Σαούλ ότι εγώ θα πάω να πολεμήσω και να σκοτώσω αυτόν τον αλόφιλο που βλασιμάει την παράταξη του Ισραήλ. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς, είπε στον Δαβίδ, εσύ μικρό παιδί, δεν θα μπορεί να τον νικήσεις, αυτός είναι πολεμιστής δυνατός άνδρας. Ο Δαβίδ είπε, όταν βοσκούσα τα πρόβατα του πατέρα μου, ήρθε η αρκούδα και το λεοντάρι και άρπαζαν το πρόβατο. Εγώ τα κυνηγούσα, έβγαζα το πρόβατο από το στόμα τους και σκότωσα και το λεοντάρι και την αρκούδα. Δια ο Θεός που με βοήθησε από το στόμα και τα νύχια του λεονταριού και της αρκούδος θα με βοηθήσει να σκοτώσω και αυτόν τον αλόφιλο. Να μην τα απολογίσουμε, στη συνέχεια μας διδάσκει ότι ο Δαβίδ διάλεξε πέντε πέτρες από το ποτάμι, τα έβαλε στο σακίδιο, δηλαδή στο τροβά που έπαιρνε ψωμί για τα πρόβατα, πήρε τη σφιδόνα και το ραβδί στο χέρι και πηγαίνει να πολεμήσει με τον Γολιάθ. Όταν τον είδε ο Γολιάθ ότι πήγε με πέτρες και με ραβδί στο χέρι. Του είπε τι με πέρασες για σκυλί και έρχεσαι με πέτρες και με ραβδί στο χέρι. Έλα του λέγει να σε σφάξω και να σου δώσω το πτώμα σου στα θερία της γης και στα πετενά του ουρανού. Ο Δαβίδ του είπε όχι μόνο σκυλί είσαι αλλά χειρότερον από το σκυλί. Και έβαλε το χέρι στο σακίδιον, έβαλε, πήρε μια πέτρα την έβαλε στη Σβηδόνα και χτυπάει στο μέτωπο τον Γολιάδ. Και έπεισε κάτω. Τρέχει ο Δαβίδ, παίρνει την ροφέα του Γολιάδ και το έσφαξε το κεφάλι. Πήρε το κεφάλι και το έφερε στον βασιλιά Σαούλ. Να μην τα απολογίσουμε, τότε ο Σαούλ έδωσε στον Δαβίδ την θυγατέρα του Μελχόλ, γυναίκα του Δαβίδ. Στη συνέχεια μας διδάσκει η Αγία Γραφή ότι οι γυναίκες του Ισραήλ αυτές που χόρευαν και τραγουδούσαν, χόρευαν και τραγουδούσαν τούτο το, το τραγούδι και έλεγαν «Επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν αυτού και Δαβίδ εν μεριάσιν αυτού». Και αυτός ο λόγος ο, του, που χόρευαν και τραγουδούσαν οι γυναίκες έγινε πονερός στον Σαούλ και είπε τι εγώ είμαι βασιλιάς και σε μένα έδωσαν τα χιλιάδες και στον Δαβίδ τα μεριάδας και από τη στιγμή εκείνη μπήκε μέσα στο Σαούλ ο εγωισμός και αντί να χαίρεται όχι μια φορά με τον Δαβίδ αλλά δυο φορές να χαίρεται πρώτον να χαίρεται επειδή σκότωσε τον εχθρό του και δεύτερον να χαίρεται ότι ο Δαβίδ ήταν γαμπρός του και αντί να χαίρεται ο εγωισμός τον οδήγησε σε φθόνο, σε φόνο να σκοτώσει τον Δαβίδ. Και αντί να κάνει ο Σαούλ, αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, χέρι με τα χερόντων και κλαί με τα έκανε το αντίθετο. Χέρι με τα και κλαίει με τα χερόντων. Τέταρτο παράδειγμα είναι στο ένατο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων στίχιο 27, 35. Εκεί μας διδάσκει ο Ευαγγελιστής ότι ο Χριστός σε θεράπευσε δύο τυφλούς και έναν δαιμονιζόμενο. Τα πλήθη του λαού έλεγαν ότι ποτέ δεν παρουσιάστηκε τέτοιο πράγμα στον Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι αντί να χαίρονται με αυτούς τους ανθρώπους που τους θεράπεψε ο Χριστός, ο εγωισμός του οδήγησε στην συκοφαντία. Και έλεγαν για τον Χριστό. Ναι, κάνει τα θαύματα, αλλά τα κάνετε, κάνει με τη δύναμη του Βεζιλβούλ, άρχοντα των δαιμονίων. Και αντί να χαίρονται με αυτούς τους ανθρώπους που τους εδράπευσε ο Χριστός, τους οδήγησε στην συκοφαντία. Και αντί να κάνουν αυτό που λέγει ο Παύλος, χέρι με τα χειρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων, έκαναν το αντίθετο, Χέρι με τα και κλαίει με τα χειρώντων. Πέμπτο παράδειγμα. Είναι στο 12ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλου, στίχη 9-14. Μα διδάσκει εκεί ότι ο Χριστό βρίσκεται σε μια συναγωγή τη ημέρα του Σαββάτου. Ανάμεσα στα πλήθη του λαού υπήρχε και ένα άνθρωπο που είχε το χέρι ξηρό, παράλληλο. Οι Βαρισαίοι για να κατηγορήσουν τον Χριστό το λένε επιτρέπεται την ημέρα του Σαββάτου να κάνει κανείς θεραπείες ή όχι. Ο Χριστός τους είπε ποιος από εσά! εάν θα έχει ένα πρόβατο και θα πέσει την ημέρα του Σαββάτου στο λάκο δεν θα το σηκώσει. Ε λοιπόν πόσο διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατο. Τότε λέγει στον άνθρωπο έλα μπροστά πήγε ο άνθρωπος και του είπε άπλωσε το χέρι το άπλωσε και έγινε γυρό σαν το άλλο χέρι. Εξεθώντας δε οι Φαρισαίοι συμβούλων έλαβαν κατά αυτού όπως αυτόν απολέσωσαν. Οι Φαρισαίοι αντί να χαίρονται με αυτόν τον άνθρωπο που τον εθράπευσε ο Χριστός, ο εγωισμός του οδήγησε σε φόνο και έφυγαν με οργή από τη συναγωγή και έκαναν έναν συμβούλιο πώς να σκοτώσουν τον Χριστό. Και αντί να χαίρονται με αυτόν τον άνθρωπο και να πιστέψουν στον Χριστό. Ο εγωισμός του οδήγησε στην... για να σκοτώσει το Χριστό. Και αντί να κάνουν οι Φαρισίοι αυτό που λέγει ο Παύλος, χέρι με τα και κλαίει με τα έκαναν το αντίθετο. Χέρι με τα και κλαίει με τα χερόντων". Έκτο παράδειγμα. Είναι πάλι στο 12ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων 22-24 στίχους. Τότε προσενέχθη αυτό δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός και θεράπευσεν αυτόν, ώστε των τυφλών και κοφών και λαλήν και βλέπειν. Και εξίσταν το πάντης και έλεγον, ο σε στήν ο Ιησούς ο Υιός του Δαβίδ, «Η δε ακούσαν δε ούτως ούκ εκβάλλει τα δαιμόνια ημιέν τον Βεζιλβούλ άρχοντι των δαιμονίων. Έφεραν κοντά στον Χριστό ένα δαιμονιζόμενο ο οποίος ούτε μιλούσε ούτε έβλεπε. Ο Χριστός τον εθεράπευσε και άρχισε ο άνθρωπος και να μιλάει και να βλέπει. Τα πλήθη του λαού έλεγαν βρε μήπω αυτό είναι ο αναμενόμενος Μησίας Χριστός, ο απόγονος του Δαβίδ. Οι Φαρισαίοι αντί να χαίρονται με αυτόν τον άνθρωπο. Ο εγωισμός τους οδήγησε στη συκοφαντία και έλεγαν «Ναι, τα κάνει τα τάμματα». Αλλά τα κάνει με τη δύναμη του Βελζεβούλ, άρχοντα των δαιμονίων, συνεργάζεται με τον διάβολο. Και αντί να χαίρομαι αυτών των άνθρωπων και αντί να κάνουν αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος «Χέρι με τα χερόντων και κλαί με τα κλόντων» έκαναν το αντίθετο «Χέρι με τα κλόντων και κλαί με τα χερόντων έβδομο παράδειγμα. Είναι στο 8ο κεφάλαιο κατά ευαγγελου Ευαγγέλων στίχη 27-39. Εκεί μας διδάσκει ότι είναι η θεραπεία του δαιμονοζουμένου των γαδαρινών. Όταν τα δαιμόνια παρεκάλεσαν τον Χριστό και του είπαν αν θα μας διώξει από τον άνθρωπο να μας επιτρέψει να πάμε στο κοπάδι των χείρων. Παραπέρα υπήρχε ένα κοπάδι περίπου 2.000 σκύλοι. Δυσκύλοι όπως λέγει στο πέμπτο κεφάλαιο του Μάρκου. Και αφενός μεν ο Χριστός να δείξει τη δότητά του επειδή κάνει ό,τι θέλει. αφετέρου να τιμωρήσει τους γαδαρινούς ότι οι γαδαρινοί ήταν ένοχοι από το Μωσαϊκό νόμο. Ότι στο Μωσαϊκό νόμο το χοιρινό κρέας ήταν ως ζήτην ακάθαρτον από τον νόμο. Και επειδή το έτρωγαν οι ειδωλάτρε, οι εθνικοί, οι γαδαρανοί, έτρεφαν κοπάδια μεγάλα και τα πουλούσαν στους ελληνικούς. Και το επέτρεψε ο Χριστός, έθηκαν τα δημόσια από τον άνθρωπο και πήγαν στο κοπάδι των χείρων και όρμησε όλοι το, κοπάδι στον κρεμό προς τη θάλασσα και πνίγηκαν. Όταν οι χειροβοσκοί είδαν πως θεραπεύθηκε ο άνθρωπος και πως πνίγηκαν τα γουρούγια, πήγαν και τα είπαν στους ανθρώπους που ήταν στην πόλη και στην Ήπετρο. Τότε όλοι οι άνθρωποι της χώρας των γαδενών βγήκαν η συνάντηση του Ιησού. Και όταν ήρθαν κοντά στο Χριστό, είδαν το χωριανό του που κάποτε ήταν γυμνός δεν φορούσε ρούχα, μου γκρίζε στα βουνά και κοιμόταν με τους πεθαμένους στο νεκροταφείο. Τώρα τον βλέπω να, είναι, να κάθεται μπροστά στο Χριστό, ήσυχο, φρόνιμος και δεμένος με ρούχα. Σε αυτό, μπροστά σε αυτό το μεγάλο θαύμα, τι έπρεπε αγαπητοί τελθέτε να κάνουν οι γαδαρινοί, έπρεπε να γονατίσουν μπροστά στα πόδια του Χριστού και να τον παρακαλέσουν να μείνει στην πόλη τους ως ευεργέτη και βασιλιά. Αλλά βλέπουμε κάτι αντίθετο. Γονατίζουν οι κατανή και παρακαλούν τον Χριστό να φύγει από την πόλη τους. Τι έπαθαν, τρελάθηκαν, γιατί να φύγει ο ευεργέτης από την πόλη. Έχασαν τα γουρούλια. Αντί να με τον χωριανό τους που ήταν επικίνδυνο και για τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά και για αυτού. Και αντί να χαίρουν, στενοχωρέθηκαν και λυπήθηκαν. Όπω, παραδείγματο χάρη, οι έμποροι των ναρκωτικών δεν στενοχωριούνται ότι χιλιάδε παιδιά σκοτώνουν με τα ναρκωτικά, αρκεί να πάρουν αυτοί λεφτά. Έτσι και γαδαρνεί στενοχωρέθηκαν διότι έχασαν τα γουρούνια τους και δεν χάρηκαν με τον χωριανό τους. Και αντί να κάνουν η γαδαρνή αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, χέριν με τα χερόντων και κλαίει με τα κλόντων, έκαναν το αντίθετο. Χέριν με τα κλόντων και χε... κλαίει με τα χερόντων. Όγδοο παράδειγμα είναι στο 13ο κεφάλαιο καταλουκαν Ευαγγέλιο, στη 10 10-17 «Ο Χριστός διδάσκει σε μια συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Ανάμεσα στα πλήθη του λαού υπήρχε εκεί μια γυναίκα που ήταν συγκύπτωσα, είχε καμπούρα, δεν μπορούσε η καημένη να σηκωθεί όρθια και όταν περπατούσε ακουμπούσε και με τα χέρια και είχε σε αυτή την αρρώστια 18 ολόκληρα χρόνια. Ο Χριστός την λυπήθηκε και την ηθεράπευσε. Από όλου. τους ανθρώπους που ήταν εκεί στη συναγωγή, πρώτος που έπρεπε να χαίρεται με αυτήν τη γυναίκα και να ευχαριστήσει τον Χριστό, έπρεπε να ήταν ο Αρχισυνάγωγος. Τι έπρεπε να κάνει ο Αρχισυνάγωγος, να χαίρεται με αυτήν τη γυναίκα και να ευχαριστήσει τον Χριστό και να πει «Σε ευχαριστώ Κύριε ότι την εθεράπευσες επειδή 18 ολόκληρα χρόνια την έβλεπα να έρθετε εδώ στη συναγωγή και όταν την έβλεπα με έκοβε στη καρδιά μου. Γι' αυτό σε ευχαριστώ Κύριε ότι την εθεράπευσες και αντί να χαίρεται και να ευχαριστήσει τον Χριστό ο υποκριτής ανέβηκε πάνω στον Άγωνα και άρχισε να κατηγορήσει τον Χριστό και να κάνει κήρυμα στο λαό και να πει «Στο νόμο είναι γραμμένο. Έξι μέρες θα εργάζεστε και θα κάνετε και θεραπείες και όχι την ημέρα του Σαββάτου». Αυτός ήταν υποκριτής. Ούτε συμπόθε είχε για τον άνθρωπο. Δεν λυπόταν τους ανθρώπους, αλλά ούτε τον νόμο πίστευε. Πίστευε αυτά που έπαιρνε από τον νόμο το μισθό και αντί να χαίρεται ο αρχισυνάγωγος ο Ιπποκριτής με αυτή τη γυναίκα, αντί να χαίρεται και να ευχαριστήσει τον Χριστό, και αντί να κάνει αυτό που λέει ο Παύλος, χέριν με και κλαίει με έκανε το αντίθετο, χαίριν με και κλαίει με τα Ένα το με τα και με τα ένατο παράδειγμα είναι στο ένα το κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, στίχη 1,38. Είναι η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Αφού τον εθράπευσε ο Χριστός, οδηγήθηκε ο άνθρωπος στους αρχιείς γραμματείς και φαρσαίους και το ρωτάνε ποιος σου άνοιξε τα μάτια. Αυτός του είπε κάποιος άνθρωπος που λέγεται Ιησούς έκανε πελό λάσπη μου επέχρισε τα μάτια, πλήθηκα και βλέπω. Αυτοί δεν ήθελαν να πιστεύσουν ότι πράγματι γεννήθηκε, γεννήθηκε τυφλός και φωνάζουν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρωτάνε ούτως εστίν ο Υιός ημών ο αιώσιμον, ον εμείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη πως ον άρτη βλέπει αυτός είναι ο γιος σας που εσείς λέγεται ότι γεννήθηκε τυφλός πως τώρα βλέπει Απεκρίθησαν δε αυτοί οι γονεί αυτού και είπαν: Είδαμε ότι ούτω εστίν ο ιό και ότι τυφλό εγεννήθη. Πώ δεν ειν βλέπει ο κρίδαμεν, ή τη ίνιξε του εφταμού αυτού εμεί ο κρίδαμεν. Αυτό ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτό περί αυτού λαλήσει. Οι γονεί απάντησαν και είπαν: Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι ο γιο μα και ότι γεννήθηκε τυφλό. Πώ τώρα βλέπει, δεν ξέρουμε. Ή ποιο του άνοιξε τα μάτια δεν ξέρουμε. Αυτός είναι μεγάλος, έχει ηλικία. Αυτό να ερωτήσετε, αυτός θα σας απαντήσει. Και αφού πήραν την απάντηση από τους γονείς ότι πράγματι γεννήθηκε τυφλός οι γραμματείς και φαρισαίοι αντί να χαίρονται με αυτόν τον άνθρωπο και να πιστεύσουν στον Χριστό ο εγωισμός του οδήγησε στην συκοφαντία. Και καλούν τον άνθρωπο και του λένε: Δώ δόξαν το Θεό. Εμεί είδαμε ότι ο άνθρωπο ούτω αμαρτώσε στην. Δόξασε το Θεό που σε θεράπευσε. Εμεί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό ο Ιησούς είναι αμαρτωρό. Εκείνο του είπε: Αν είναι αμαρτωρό, δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Ενώ ήμουν τυφλό, τώρα βλέπω τον ξαναρωτάνε για πες μας. Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια. Εκείνος επεκρίθη. Σας είπα τόσες φορές και δεν με πιστεύσατε. Γιατί πάλι θέλετε να με ακούσετε. Μήπως και εσείς θέλετε να γίνεστε μαθητέ του. Αφού τον έβρισαν, τον κατηγόρησαν τον άνθρωπο. Του είπαν εσύ είσαι μαθητής. Εμείς είμαστε του Μωυσέως μαθητέ. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός στο Μωυσή ελάλησε, Αυτό δεν ξέρουμε από πού είναι. Εδώ λοιπόν η συκοφαντία. Πρώτα είπαν ότι ο Ιησούς είναι αμαρτωλός. Τώρα λένε ότι δεν ξέρουμε από πού είναι. Ενώ δεν ήξεραν από πού είναι ο Ιησούς. Πώς ήξεραν ότι είναι αμαρτωλός. Να λοιπόν η συκοφαντία. Και αντί να χαίρονται με αυτόν τον άνθρωπο. Ότι αυτό ο άνθρωπο μπορεί να ήταν 30, 40, 50 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια που έζεσαι, είχε σκοτάδι. Δεν ήξερε πότε νυχτώνει και πότε ξενερώνει. Ποτέ δεν είχε δει τον ήλιο, τη σιλήνη, τα άστρα, τα βουνά, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά, του ανθρώπου, τα ζώα. Και αντί να χαίρομαι αυτόν τον άνθρωπο, ο εγωισμό του οδήγησε στην σεκοφαντία. Και αντί να κάνουν αυτό που λέγει ο Παύλο, τα και κλαίμε τα εκλώντων, έκαναν το αντίθετο. Χέρι με τα κλειόντων και κλαίει με τα χρόντων. Και δέκατο παράδειγμα είναι στο ενδέκατο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου, στίχη 1.45. Είναι η Ανάσταση στο Λαζάρο. Όταν ο Χριστός πήγε μαζί με τις αδερφές στο Λαζάρου και πολλοί λαός στον τάφο, είπε «Άρατε τον λίχρον, σηκώσατε την πέτρα. Η αδερφή του Λαζάρου είπε, κύριε ήδη oggi τεταρτέως γαρεστή. Η αδερφή του Λαζάρου η Μάρθα του λέγει κύριε τώρα που θα σηκώσουμε την πέτρα θα μυρίσει, θα βρωμάει ο αδελφός μου ότι έχει τέσσερις μέρες που είναι πεθαμένος στον τάφο. Ο Χριστός της είπε, δεν σου είπα ότι αν θα πιστεύσεις θα είδε την δόξα του Θεού και αφού σήκωσε τα μάτια στον ουρανό, είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι κουσάς μου. εγώ δε είδην ότι παντοτέ μου ακούεις, αλλά δε τον όχλων τον περιστώτα είπων ή να πιστέψωσιν ότι εσύ με απέστελες». Και τα αυτά λοιπόν, φωνή μεγάλη κράβγασε, «Λάζαρε δε βρω έξω». Αφού σήκωσε τα μάτια στον ουρανό, ευχαρίστησε τον Πατέρα και είπε, «Σε ευχαριστώ Πατέρα ότι με άκουσες. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι πάντοτε με ακούεις. αλλά είπαν έτσι για να ακούσουν όλοι αυτοί που είναι εδώ γύρω για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστηνες. Και είπε, αφού είπε αυτά φώναξε δυνατά με φωνή μεγάλη και είπε Λάζαρε έβγα έξω και αναστήθηκε ο Λάζαρος και βγήκε από τον τάφο. Πολλοί από τους ανθρώπους που είδαν, είχαν πάει στο τάφο του Λαζάρου και είδαν την Ανάσταση, επίστευσαν στον Χριστό, μερικοί πήγαν και τα είπαν στους αρχιερείς Κεφαρισαίους. Τότε οι αρχιερείς Κεφαρισαίοι είπαν τι πιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία πει, τι να κάνουμε, ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θάματα, πώς θα τον ξεπεδρέψουμε, να φύγει από ανάμεσά μας και έκανε ένα συμβούλιο και είπαν πως να σκοτώσουν τον Χριστό καθώς στο τελευταίο στίχο του 11ου κεφαλαίου 57 λέγει ο Ευαγγελιστής «Δε δε και αρχιερείς και φαρεσέ εντολήν η να έντε κοινό που εστί μην όπως πιάσωσε αυτόν Οι αρχιερείς και οι φαρισαί έδωσαν μια διαταγή ή καλύτερα θα λέγαμε προκήρυξαν τον Χριστό ώστε όποιος θα γνωρίσει που είναι να ειδοποιήσει για να πάμε να το σε για να τον θανατώσουν. Ιδού λοιπόν αντί να πιστέψουν στην Ανάσταση Βλαζάρου και να πιστέψουν στον Χριστό ο εγωισμός τους οδήγησε σε φόνο και αντί να κάνουν αυτό που λέγει ο Παύλος χέρι μεταχειρώντων και με τα έκαναν το αντίθετο χέριν με τα κλαιόντων και κλαίοι με τα χειρόντων. Με όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα αγαπητοί τελεθεατέ, είδαμε ότι ο εγωισμός δεν μας αφήνει να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που κλαίμε. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός. Αλλά για να μπορέσουμε να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που κλαίνε, πρέπει να πιούμε ένα φάρμακο. Το φάρμακο αυτό δεν πουλέται στο μαγαζί, ούτε αγοράζεται, αλλά μας το δίνει ο Θεός δωρεάν τζάμπα, όπως λένε και οι βλάχοι. Και αυτό το φάρμακο είναι αγάπη Χριστού. Ναι, αν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, τότε θα μπορέσουμε να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που κλαίμε. Μόνον με την αγάπη του Χριστού. Διότι ο Χριστός λέγει, «Αν αγαπάτε με τα σεντολάς τα σημαστηρίσατε σε και ο έχων τα σεντολάς μου και τερών αυτάς εκείνος εστίνω αγαπώμεν. Μόνο με την αγάπη του Χριστού θα μπορούμε να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρουν και να κλαίμε με αυτούς που, που κλαίνε. Εδώ τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, στίχη 20-21. Εάν τη είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδερφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην ο γάρμι αγαπών των αδερφών, ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δίνατε αγαπάν, και ταύτη την εντολή να έχουμε από αυτού είναι ο αγαπών του Θεού αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Εάν κανείς λέγει ότι αγαπάει τον Θεό, τον πιστεύει, τον σέβεται. Αλλά αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αγαπάει τον αδελφόν του, αλλά από πάνω τον μισεί. Είναι ψευτεράς λέγει ο Ιωάννης και είναι ψευτεράς διότι ενώ δεν αγαπάει τον αδελφόν του που τον είδε και τον βλέπει πάντοτε. Πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεό που ποτέ δεν τον είδε και αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός εδώ στη γη, ώστε όποιος θέλει να αγαπήσει τον Θεόν, να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη κορδίους επιστολή του, το δέκατο κεφάλαιο, μας διδάσκει εκεί για τα χαρίσματα που είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και αναφέρει ο Παύλος για παράδειγμα το ανθρώπινο σώμα και λέγει, όπως το ανθρώπινο σώμα ένα είναι, αλλά έχει διάφορα μέλη, έχει μάθια, αφιά, στόμα, χέρια, πόδια, καρδιά κλπ. Έτσι και το σώμα της Εκκλησίας έχει διάφορα χαρίσματα. Και από το στίχο 27 και κατεξής λέγει ο Παύλος, «Εμείς δε είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Και ως μεν έθετε ο Θεός στην εκκλησία, πρώτον Αποστόλος, δεύτερον προφίστας, τρίτον δασκάλος, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα αιμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών κλπ. Και στο 31 στίχο λέγει «Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και έτι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι». Να ζητάτε λέει ο Πάσουλος, να αποκτήσετε τα καλύτερα χαρίσματα. Και εγώ ως Απόστολος του Χριστού που είμαι λέγει ο Παύλος έρχομαι να σας δείξω ποιο δρόμο ως χάρισμα που πρέπει να επιδιώκετε να αποκτήσετε. Και στο 13ο κεφάλαιο είναι ο ύμνος της αγάπης. Εκεί ο Παύλος λέγει εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δεν έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύβαλων αλλά μπορώ να μιλήσω όλες τις γλώσσες του κόσμου, Η Αγία Γραφή Γραφή έχει ερμηνευθεί παραπάνω από 1200 γλώσσες. Και λέγει ο Παύλος εάν όλες αυτές τις γλώσσες μπορώ να τις μιλήσω. Μπορώ ακόμα να μιλήσω και τη γλώσσα που μιλάνε οι άγγελοι στον ουρανό. Εάν όμως δεν έχω την αγάπη, δεν χαίρομαι με αυτούς που χαίρουν και δεν κλαίω με αυτούς που κλένε. Μοιάζω λέει ο Παύλος σαν ένα καζουτινικέ που το χτυπάνε άνθρωποι και βοήζει και σαν ένα μουσικό όργανο που δεν δίνει τη σημασία της φωνής. Και εάν έχω προφητεία και εδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη με θυστάνει αγάπη δεν έχω ο δεν και αν ακόμα λέγει ο Παύλο, έχω χαρίσματα προφητεία και προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση. Και αν έχω μεγάλη πίστη, ώστε με την πίστη μου να γκραμίσω όρη και βονά. Εάν όμω δεν έχω την αγάπη, δεν χαίρομαι με αυτού που χαίρον και δεν κλαίω με αυτού που κλαίνε, δεν έχω τίποτε. Και αν ψωμίσω πάντα τα έμπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω με αγάπη δεν έχω, ο δεν ωφελούμε. Και αν ακόμα λέγει ο Παύλο, θα δώσω την περιουσία μου να θρέψω του φτωχού. Και αν ακόμα, θα παραδώσω το σώμα μου να καεί, να θυσιάσω τον εαυτό μου. Αν όμω δεν έχω την αγάπη, δεν χαίρομαι αυτού που χαίρουν, και δεν κλαίω με αυτού που κλαίνε, δεν με οφλεί τίποτε. Και ενώ μέχρι εδώ ο Παύλος Λέγει ότι οποιοδήποτε χάρισμα αν έχω, αν δεν έχω την αγάπη δεν με οφείλει τίποτε. Στη συνέχεια παρακάτω ο Παύλος αναφέρει όλα τα χαρίσματα που βγαίνουν από την αγάπη. Και λέει «Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη μακροθυμεί ζηλή, η αγάπη ου η αγαπη ου φυσεούται, ο κασημονεί, ου ζητείται αυτής, ου παραξίνεται, ου λογίζεται το κακόν» ο χέρι επί τη αδικία, συχέρι αλήθεια, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη οδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε πάυσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσονται. έρθει μια μέρα, λέγει ο Παύλος, που είτε προφητεία είναι, είτε γλώσσε όλα είναι, οι τεγνώσεις είναι όλα αυτά, λέει ο Παύλο. Μια μέρα θα σβήσουν, θα πάυσουν, θα καταργηθούν. Η αγάπη όμω δεν θα σβήσει, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Διότι με την αγάπη μου, λέει ο Παύλο, θα μπορώ να χαίρομαι αυτού που χαίρουν και θα κλαίω με αυτού που κλαίνε. Και με την αγάπη μου θα κάνω καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν το τάφο ζωή αλλά για να μπορέσουμε αγαπητοί τηλεθεατές <coughs> να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν το τάφο ζωή πρέπει να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Όπως επί παραδείγματος χάρη τα τρακτέρια οργώνουν τα χωράφια και ξεριζώνουν τα αγκάθια έτσι και εμείς με την Αγία Γραφή να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Η Αγία Γραφή έχει πολλά τρακτέρια που είναι σε θέση να μας οργώσουν και να μας ξεριζώσουν τα πάθη μας. Και από τα πολλά τρακτέρια που έχει η Αγία Γραφή θα αναφέρω ένα τρακτέρι του Αποστόλου Παύλου που γράφει στο τρίτο κεφάλαιο Κολασαΐης Επιστολή 1-11. Εκεί ο Παύλος λέγει Ιούν συνεγέρθετε το Χριστό. Τα άνω ζητείτε, ο Χριστός σε στην δεξιά του Θεού καθήμενο. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί γης, γάρ. Και η ζωή μόν και συν το Χριστό εν το Θεό. Όταν ο Χριστός πανερωθεί η ζωή μόν, τότε και εμεί εν αυτό πανερωθήσαστε εν δόξη. Ιάν, αν αναστηθήκατε μαζί με το Χριστό, λέγει ο Παύλο να ζητείτε αυτά που είναι πάνω στον ουρανό, εκεί που ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού. Τα υποράνια πράγματα να επιδιώκετε να αποκτήσετε, όχι τα επίγεια, τα πνευματικά πράγματα, όχι τα υλικά. Διότι θα πεθάνετε και η ζωή σα είναι κρυμμένη μέσα στο Χριστό και στο Θεό. Δια τούτο ο Χριστό που είναι η ζωή μα όταν θα ξαναέρθει τη δευτέρα παρουσία τότε όλοι και εμείς οι πιστοί θα φωνευτούμε ενώπιον του ένδοξοι και σταλαφανμένοι. Αλλά για να παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό ένδοξοι και στεφανωμένοι πρέπει να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Γι' το στη συνέχεια παρακάτω ο Παύλος αναφέρει όλα τα κακά που έχουμε επάνω μας και λέγει νεκρώσατε ούν τα μέλη μόν επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιδημίαν κακήν και την ή τη στην ειδωλατρία. Διαέρχεται η οργή του Θεού επί το σιούς της απειθίας. Ενείς και εμείς περιπατήσα ότι ότε εζείτε εν αυτής. Νενή ναι, ναι, δε απόθεσα και εμείς τα πάντα, οργήν τιμών κακίαν, βλασσαμίαν, εσχολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεσεις αλλήλους, απεγδισάμνη των παλαιών άνθρωπων συν τη πράξη αυτού και δισάμνη των νέων των ανακοινούμενων ει επίγνωση κατ' εικόνα το κτίσαντο αυτών. Όπου καίνει ένι και ο Δέο, περιτομή και ακροϊστία, βάρβαρο κήθη, δούλο ελεύθερο, αλλά τα πάντα και πάση Χριστό. Έτσι, με αυτό το τρακτέρι του Αποστόλου Παύλου και με άλλα πολλά τρακτέρια που μα η Γραφή, να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζόμε τα πάθη μας και να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν το τάφο ζωή. Τέλος, για να καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Πνεύμα του Άγιον τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή πρώτο κεφάλιον, που σε ένα στοιχογράφει γαρ ανθρώπου η νέχνη ποτέ προφητεία αλλά υπό Πνεύματος Αγίου Φερόμενη ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι πρώτον να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, δεύτερον να τη και τρίτον να την τηρήσουμε. Εάν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα την τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, 50, 80, 100 χρόνια, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή, ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά σύμφωνα με την Αγία Γραφή η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη αλλά ζει και πέραν το τάφο. Έτσι όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε και να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην Εποράνιο Βασιλεία του Πατρός